Κύριε Λαμπρούλη, να έρθουμε σε εσάς. Υπάρχουν και δύο συλλαλητήρια του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Αθήνα στις 12, στη Θεσσαλονίκη στις 12 και σε όλη τη χώρα δηλαδή. Δεν είναι δύο, να μην τα περιορίσω. Υπάρχει το ζήτημα της ακρίβειας που συζητάμε. Υπάρχει και πολύ συζητημένη συνέντευξη χθες του Υπουργού για το να κλείνουμε το θερμοσύμφωνα και τα φώτα για να έχουμε λιγότερη κατανάλωση της ενέργειας. Υπάρχει πρόταση αξιωματικής αντιπολίτευσης για 800 ευρώ. Φτάνουν και τα 800 ευρώ, γιατί πριν μιλούσαμε για τα ενίκια. Αν πάρεις ένα μικρό σπίτι με 500 ευρώ ενίκιο, να θες να ανάψεις και το καλοριφέρ ένα εκατοστάρικο τα κοινόχρηστα, να βάλεις ρεύμα, να βάλεις τηλέφωνο, να βάλεις όλους τους λογαριασμούς, έφυγε το 800άρικο χωρίς να πας στο σούπερ μάρκετ καλά-καλά. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το μισθό, μπορεί να συζητάμε, όπως και το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά και το Εργατικό Λαϊκό Κίνημα, στα πλαίσια του κατώτατου βασικού μισθού, που θα πρέπει να είναι στα 750, σας θυμίζω. Αλλά το ζήτημα δεν είναι να βγούμε τώρα σε διαγωνισμό για το ποιος προτείνει τα περισσότερα ή λιγότερα. Δεν φτάνει μόνο δηλαδή το να είναι ο μισθός στα 750, στα 800 ευρώ, αλλά χρειάζονται και μια σειρά άλλα μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν, θα απαλύνουν, θα ανακουφίζουν τους εργαζόμενους. Είναι όλα αυτά που συζητάτε και από το πρωί στην εκπομπή σας, αλλά και απασχολούν την πλειοψηφία του λαού μας το τελευταίο διάστημα, τα ζητήματα της ακρίβειας στα προϊόντα, στην ηλεκτρική ενέργεια, στο πετρέλαιο, σε όλα αυτά τα είδη που η ελληνική οικογένεια, τα λαϊκά στρώματα καλούνται να πληρώσουν δυσβάσταχτο κόστος. Και ακριβώς αυτά τα προβλήματα είναι που οδήγησαν τους αγρότες τις τελευταίες μέρες, εδώ και 8-9 μέρες, να βρίσκονται στα μπλόκα και στους δρόμους του αγώνα, διεκδικώντας το αυτονόητο, πιο δηλαδή τη δυνατότητα να μπορέσουν να μείνουν στον τόπο τους, να καλλιεργήσουν και να ζήσουν αυτή και οι οικογένειές τους. Είναι αγώνας επιβίωσης. Και λυπάμαι πολύ, δεν το λέω για εσάς ή για την ΕΡΤ, αλλά τα άλλα κανάλια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτής της κινητοποίησης και των αγώνων των αγροτών ούτε δεν αναφέρονται καν. Το επισημαίνω, ας τα ακούσουν αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν. Πείτε μας όμως την κατακλείδα σας, κύριε Λαμπρούλη, για το θέμα της αντιμετώπισης της ακρίβειας που είπατε. Ότι υπάρχουν άλλα μέτρα. Ορίστε. Είπατε ότι υπάρχει άλλος τρόπος να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Ποιος είναι ο τρόπος αυτός? Δηλαδή πάμε σε μειώσεις φόρων. Σε ό,τι αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα, έχουμε καταθέσει το προηγούμενο διάστημα και το 2021 εννοώ, μια σειρά από κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, τροπολογίες, στην κατεύθυνση ανακούφισης ακριβώς των λαϊκών στρωμάτων, των εργαζομένων, της πλειοψηφίας του λαού μας, με συγκεκριμένα μέτρα που αφορούσαν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, το κόστος στην ενέργεια και φυσικά τα μέτρα για μείωση κατάργησης του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Αυτά όμως, ακριβώς τα συγκεκριμένα μέτρα που μιλάω και σημειώνουμε ότι είναι μέτρα ανακούφισης, τόσο η κυβέρνηση αλλά όσο και τα άλλα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχτηκαν ούτε καν να τα συζητήσουν. Μάλιστα. Και απορρίψανε με τα επένων, σε εισαγωγικά, λοιπόν, τις τροπολογίες ή την τροπολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ακούστηκαν πολλά τώρα, αλλά δείτε, σε ό,τι αφορά την πανδημία, αυτό θέλουμε, ναι. Τα μέτρα της κυβέρνησης τα έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, αν θέλετε και στην πορεία των διαφόρων κυμάτων της πανδημίας, ότι είναι ανεπαρκή και πολύ πίσω από τα αναγκαία μέτρα που θα έπρεπε να έχουν επαρθεί και σε επίπεδο στελέχωσης των νοσοκομείων, αλλά φυσικά της ενίσχυσης και κρατήστε το αυτό, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ενώ στο τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το δημόσιο, το ευρύτερο, το δημόσιο τομέα, η οποία είναι αυτή τη στιγμή, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, επειδή εσείς τα γνωρίζετε. Καλύτερη οργάνωση πρωτοβάθμιου τομέα θα είχε ευνοϊκή επίπτωση στις απώλειες. Κύριε Λαμπρούλη, με ακούτε? Επειδή τα γνωρίζετε πολύ καλά και αναφέρεστε στην πρωτοβάθμια. Και εδώ έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για την πρωτοβάθμια. Μάλιστα, έρχεται και νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της πρωτοβάθμιας. Αυτό θα μπορούσε να έχει ανασχέσει αυτό το μεγάλο κύκλο των απολειών και των θανάτων? Είναι ένας κρίκος. Ναι. Είναι ένας κρίκος και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας συνεισφοράς στην κατεύθυνση αντιμετώπισης της πανδημίας. Δεν είναι ο βασικός, αλλά είναι ένας από τους βασικούς.
Μάλιστα. Γιατί δείτε, σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό, πώς θα ήταν τα πράγματα εάν είχες ένα οργανωμένο σύστημα, στελεχωμένο επαρκώς, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το οποίο θα αναλάμβανε, γιατί αυτή είναι η βασική, αν θέλετε, μία από τις βασικές πλευρές δράσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι και οι εμβολιασμοί. Ευχαριστούμε πολύ. Σε τι ποσοστά και πολύ πιο νωρίτερα θα είχαμε επιτύχει. Κύριε Λαμπρούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Από εκεί και πέρα, είναι κοροϊδία και παιγμός της κυβέρνησης. Είναι κοροϊδία και παιγμός της κυβέρνησης, γιατί την ίδια ώρα που δεν πήρε όλα αυτά τα μέτρα, με μια σειρά από επιμέρους μέτρα, αλλά και με βάση τις εξαγγελίες και του Υπουργού Υγείας και της κυβέρνησης κατ' επέκταση, προχωρούν στη βαθύτερη εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας και της μετατροπής των νοσοκομείων σε επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά, κύριε Λαμπρούλη. Γεγονός που θα επιβαρύνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας, κύριε Λαμπρούλη. Να είστε καλά. Εργαζόμενοι στα ίδια τα νοσοκομεία.